αυτό. Ξεχνάτε ότι και στα χρόνια της πραγματικής δημοκρατίας, μετά τη μεταπολίτευση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, στα εκλογικά τμήματα που οι εκλογές γίνονταν με απόλυτη και αδιαμφισβήτη δημοκρατία, υπήρχαν Έλληνες στρατιώτες που φύλασαν με το όπλο και την ξυφολόγηση παραπόδο τα εκλογικά τμήματα. Αργότερα κρίθηκε ότι δεν χρειάζονται και υπήρχαν άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας σε κάθε εκλογικό τμήμα. Τώρα ουσιαστικά υπάρχει ένα περίπολο που περιπολεί σε περισσότερα εκλογικά τμήματα. Πιστεύω